Σας ανακοινώσουμε μια πρωτοβουλία που πήρε ο Σύλλογος Αρκάδων των Ρηβατών και Οικολόγων για το σοβαρό πρόβλημα των σκουπιδιών. Μια πρωτοβουλία ενημέρωσης της πόλης μας για το με ποιο τρόπο και πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα που μας απασχολεί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι ευθύνες είναι σημαντικές όλων αυτών που μέχρι τώρα διοικούν, που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια αλλά και το ίδιο το κράτος, και το αδιέξοδο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Το άμεσο, το καθοριστικό και που όλοι το λένε είναι ότι πρέπει άμεσα να φύγουν τα σκουπίδια από την πόλη, και πέρα από εκεί όμως μετά τι, μετά το να φύγουμε, να μην ξαναδημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα. Εμείς είχαμε πάρει και πολύ παλιότερα πρωτοβουλίες, γιατί αν μας είχαν ακούσει αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Εδώ και 3-4 χρόνια, αλλά και πέρσι όταν είχαν δημιουργηθεί αυτά τα προβλήματα, ο Σύλλογος Αρκάδων Ρηβατών και Οικολόγων και με κινητοποιήσεις για τη λύση αυτού του προβλήματος, αλλά και με θετικές προτάσεις, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας, δίναμε ας πούμε αυτή τη διέξοδο σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Η λύση είναι η μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε σχέση με αυτό το θέμα. Και δεν το λέμε εμείς επειδή μας ήρθε επιφύτηση, αλλά είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας άλλων πόλεων και άλλων κρατών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν και ξεπέρασαν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Με τη διαλογή στην πηγή, με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Αυτά είναι τα τρία βασικά ζητήματα που πρέπει και εμείς σαν πόλη και σαν περιφέρεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Και εμείς οι πρωτοβουλίες που είχαμε πάρει και παλιότερα είχαμε μοιράσει, γιατί πιστεύουμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να ενημερωθεί καλά ο κόσμος για να συμμετάσχει. Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν συμμετάσχει όλος ο κόσμος σε αυτή την κατεύθυνση. Και είχαμε πάρει και παλιότερα πρωτοβουλίες ενημέρωσης για το πώς γίνεται η ανακύκλωση. Είχαμε μοιράσει πάρα πολλά, 30.000 τέτοιο υλικό, το οποίο έχουμε τώρα και μπορούμε να το ξαναμοιράσουμε. Και είχαμε κάνει και εκδηλώσεις για το πώς γίνεται η κομποστοποίηση. Είχαμε κάνει επίδειξη στις κεντρικές πλατείες, είχαμε κάνει επίδειξη σε άλλες εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις που είχαμε κάνει. Είχαμε καλέσει ειδικούς και είχαν μιλήσει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Στη βάση αυτών των πρωτοβουλειών, εδώ και τρεις μήνες είχαμε αφιερώσει και το περιοδικό μας, το Όρος Αρκαδία, το είχαμε αφιερώσει στα σκουπίδια και το πρωτοσέλιδο, αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις με ποιον τρόπο θα ξεπεραστεί αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στη βάση αυτή είναι και η εκδήλωση που θα κάνουμε το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα, μια εκδήλωση ενημερωτική που έχει να κάνει με την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο πνευματικό κέντρο. Θα έχουμε στην αρχή την κυρία Μυρτώ Φίφα, εισηγήτρια από την ομάδα Rethink στην Καλαμάτα. Η ομάδα αυτή έχει καταφέρει κάτι πολύ αξιόλογο στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με το Δήμο. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν συνοικιακούς κομποστοποιητές, με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει πολύ μεγάλη μείωση στα συνολικά απορρίμματα. Έτσι λοιπόν θα έρθει να μας μεταφέρει την εμπειρία της στο θέμα της κατασκευής οικιακών κάδων και κάδων κομποστοποίησης. Θα έχουμε ζωντανή παρουσίαση πώς κατασκευάζουν με απλά υλικά έναν κάδο κομποστοποίησης ή έναν οικιακό κάδο με απλά υλικά, φθηνά υλικά. Κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε στο σπίτι του, αρκεί να έχει ένα μικρό χώρο με χώμα. Και στη συνέχεια, πάλι η κυρία Φίφα θα μας μεταφέρει την εμπειρία της στην Καλαμάτα, μέσα όμως στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Και στη συνέχεια ο κύριος Τάσος Κεφαλάς από την Ηλιούπολη, μέλος της ΠΡΟΣΥΝΑΤ, θα μας μιλήσει για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γίνεται σε όλες σχεδόν τις σοβαρές ευρωπαϊκές πόλεις και μειώνει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο στις 6 ώρα. Θέλω να πω ότι χωρίς τη βοήθεια όλων των κατοίκων δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών. Γιατί η πείρα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι αυτοί που μας διοικούν δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν μπορούν να το λύσουν, και από την άλλη έχει να κάνει και με το κόστος των σκουπιδιών. Δηλαδή
Φανταστείτε τι κόστος θα έχουμε για να μεταφέρουμε και να διώξουμε αυτά τα σκουπίδια αυτή τη στιγμή από την πόλη μας. Όλοι μας να δώσουμε, ας πούμε, τον καλύτερο εαυτό μας για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί από μόνος του ούτε ο Δήμος ούτε οι πολίτες από μόνοι τους. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να μπορέσουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Και για να έχουμε καλό αποτέλεσμα για το περιβάλλον, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε καλό αποτέλεσμα για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, αλλά και για την τσέπη μας. Φανταστείτε πώς θα αύριο θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για αν θα πάμε τα σκουπίδια στην Κοζάνη. Είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο το Σάββατο στις 6 ώρα να έρθει στην εκδήλωση που πραγματικά θα ενημερωθεί για πολύ σημαντικά θέματα που μας αφορούν.